μια ελπίδα μας. Αχ, πρωί-πρωί μας κάνει την καρδιά περιβόλη. Η ελπίδα έχει πεθάνει, λέει. Παράλληλο πεθαίνει τελευταία, ε. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Μάλιστα. Για κάτι πρέπει να βρει ο καθένας μας να πιαστεί από αυτό, για να ελπίζει, γιατί... Η ελπίδα μας έφερε εδώ, ελπίζαμε και με ελπίδα φτάσαμε εδώ. Ελπίδα ελπιζομένων υπόσταση, λέει ο Άγιος Ιωάννης, μόνο που εμείς δεν είμαστε Άγιοι και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούμε να ελπίζουμε και για πόσο. Και να μου πει κανείς τι θα κάνουμε, δηλαδή αν δεν ελπίζουμε τι θα κάνουμε. Θα ελπίζουμε, αλλά έχουμε έρθει σε σημείο απόγνωσης πλέον. Σε σημείο απόγνωσης που λέμε θέλουμε να δώσουμε χώρο στην ελπίδα, αλλά από αυτούς από τους οποίους κρέμεται η ελπίδα μας έχουν... Κάνουμε το πάνω να κόψουμε το σκηνή και να μας αφήσουμε αιωρούμενους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να είμαι έτσι, πώς το λένε, χωρίς ελπίδα. Ναι, και απεσιόδοξο, σωστά. Και προσπαθώ έτσι να μας φτιάξω και την ημέρα, να λέμε βέβαια τα κακό σκήμενα, αλλά με άλλο τρόπο, χωρίς μιζέρια και γκρίνια, αυτή η μιζέρια και γκρίνια. Δεν αντέχεται, βρε παιδί μου. Και πάμε τώρα στη χθεσινή σύσκεψη. Τι έγινε, κύριε Παντελάκη? Κύριε Δεκαράκη, καταρχάς για όσους μας ακούνε, επειδή πιθανόν να μην γνωρίζουν τι προβλέπει ο νόμος, σας διαβάζω το κομμάτι του νόμου, της πρότασης του νόμου Σκουρλέτη, που αναφέρεται στις τοπικές κοινότητες. Λέει λοιπόν, στη σελίδα 64, πρώτο βαθμός που είναι οι τοπικές κοινότητες, προτείνεται η κατάργηση των σημερινών δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ως δομών ενδοδημοτικής αποκέντρωσης. Στη θέση τους μπορούν να διαδεχτούν συμβούλια στα όρια των σημερινών δημοτικών ενωτήτων, των πρώην δηλαδή δήμων και κοινοτήτων που καταργήθηκαν και συνενώθηκαν με τον Καλλικράτη, τα οποία θα ενισχυθούν με αποφασιστικές αρμοδιότητες. Οι δημοτικές και τοπικές κοινότητες παραμένουν μόνο ως γεωγραφικές έννοιες. Δηλαδή, σαν γεωγραφική έννοια. Το μύρτο είναι μύρτο, σαν γεωγραφική έννοια. Και ως επίπεδο οργάνωσης των αμεσοδημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών. Δηλαδή, για να γίνονται εκλογές κτλ. Για λόγους απλούστευσης και ομοιομορφίας, θα μπορούσαν να ονομαστούν όλες τις δημοτικές ή όλες τις τοπικές κοινότητες. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, το θέμα είναι σοβαρό. Για να το επεξηγήσουμε, ο Δήμος μας έχει δύο δημοτικές ενότητες. Μία του Μακρύγιαλου και μία ιεράπιτρα από τα χωριά, από τον Άγιο Ιωάννη και εντεύθεν, όλα τα χωριά αποτελούν τη δεύτερη ενότητα. Δηλαδή θα έχουμε δύο δημοτικές, δύο ενότητες, δύο δημοτικές κοινότητες, προβλέπει ο νόμος για μετά. Αντιλαμβάνεστε ότι διαλύονται τα πάντα. Εμείς λοιπόν χθες το βράδυ μαζευτήκαμε προέδροι και κάναμε μια συζήτηση και αποφασίσαμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο ποιο είναι? Να διαμαρτυρηθούμε βλέποντας ότι καταργούνται τα συμβούλια και ξέροντας εμείς οι ίδιοι τι θα αντιμετωπίσουν τα χωριά μας μετά. Πρώτον θα στερηθούν αντιπροσώπευση με την έννοια ότι έστω και χωρίς δικαίωμα ψήφου που είμαστε μεταφέραμε ή συζητούμε με τους αρμόδιους τους δήμους για να επίλυση προβλημάτων. Αυτό κάνουμε σε καθημερινό επίπεδο. Οι πολίτες βρίσκουν εμάς. Επιλύουμε προβλήματα των πολιτών όσο πιο γρήγορα μπορούμε, πάντα σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή. Πολλές φορές γινόμαστε τζιμπούροι στη Δημοτική Αρχή, τη στενοχωρούμε, στενοχωριόμαστε, συγκρουόμαστε, φωνάζουμε, όμως πάντα δεν έχουμε καμία ιδιοτέλεια, μοναδικός μας σκοπός είναι η επίλυση των προβλημάτων. Αυτός ο νόμος δίνει τη χαριστική βολή στις κοινότητες, δίνει τη χαριστική βολή σε πληθυσμούς, σε δήμους, σε κομμάτι των Δήμων, στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δική μας, οι τοπικές κοινότητες, ο πληθυσμός τοπικών κοινοτήτων εκπροσωπεί το 50% του Δήμου. Δηλαδή ουσιαστικά τι μας λέει? Ότι το 50% όλοι θα ψηφίζουμε, όλοι μεν θα ψηφίζουμε, θα εκλέγουμε τον Δήμο, αλλά το 50% του Δήμου θα αποφασίζει για το 100%. Είναι μια περίεργη αντίληψη της δημοκρατίας του Σκουρλέτη, η οποία δεν συνάδει με τη σύγχρονη δημοκρατία και με τη δημοκρατία όπως διδάχτηκε ιστορικά, διδάσκεται και θα διδάσκεται στο μέλλον και τη δημοκρατία αυτή που πιστεύουμε όλοι μας. Είναι μια περίεργη αντίληψη περί των κοινών, αντίληψη περί των κοινοτήτων οι οποίες μάχονται, ζητιανεύουν οι προέδροι,
ταλαιπωρούνται οι πρόεδροι, οι ανιδιοτελείς πρόεδροι, και θεωρώ ότι όλοι είναι ανιδιοτελείς, με ένα και μοναδικό στόχο, ειδικά στην βαρύ πραγματικότητα που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, μόνο λόγου, κι αν τους δοθεί, ψήφο έχουμε μόνο όταν το θέμα αφορά το χωριό μας, θεωρούμε ότι αποτελεί τη χαριστική βολή στο μισό πληθυσμό του Δήμου. Χαριστική βολή με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Μάλιστα. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Για φανταστείτε τώρα να σπάσει μια σωλήνα στο Μύρτος, παραδείγματος χάρη, και να μην είναι κάποιος εκεί ο δικός τους άνθρωπος, αυτός που είναι, έχουν άμεση σχέση, που είναι κοντά τους εκεί όλη η μέρα νύχτα, να μην το γνωρίζει. Ποιος θα τρέξει γι' αυτό? Λέω τώρα ένα απλό παράδειγμα που μπορεί να συμβεί. Κοινότητα. Έχω το αυτοκίνητο της κοινότητας, πιθανόν να με βλέπουν, να μην με βλέπουν. Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει το να με βλέπουν, με ενδιαφέρει η ουσία. Να. Καθημερινά σχεδόν σε πολύ ταχτά διαστήματα γυρίζω με το αυτοκίνητο της κοινότητας όλο το Δήμο, όλο το περιοχή μου, για να δω λάμπες καμένες, λακκούδες στους δρόμους, ζημιές που υπάρχουν, σπασίματα που υπάρχουν. Για να ειδοποιούμε το Δήμο να επιλύουμε προβλήματα. Αυτό ποιος θα κάνει αυτά μετά? Δηλαδή τώρα που μιλάμε, σε λίγο, έχω δώσει, θα το ξαναδώσω, για ένα δρόμο που φτιάξαμε, πρέπει να πάμε να το σκεπάσουμε, γιατί οι πολίτες συνέχεια μας πιέζουν να τους πούν τα αυτοκίνητά τους. Αυτή τη δουλειά κάνουμε επί μονή μου βάσεως. Ποιος θα την κάνει αυτή τη δουλειά? Δηλαδή αυτός ο οποίος σκέφτηκε να κάνει αυτό το νόμο και να προβλέψει αυτά τα πράγματα τις κοινότητες, λειτουργεί το μυαλό του, το πιο απλά δηλαδή. Ναι. Λειτουργεί στα πλαίσια, τι θέλει, συγκέντρωση ή αποκέντρωση? Γιατί αν μεν μιλάμε σε επίπεδο Δήμου, μιλάμε για συγκέντρωση, συγκέντρωση πλέον εξουσιών και συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης, σε μια πολιτεία που το ίδιο το σύνταγμά του προβλέπει αποκεντρωτικό σύστημα διοίκησης. Αποκέντρωση λοιπόν θέλουμε και όχι συγκέντρωση. Έτσι. Ο νόμος Χουρλέτη ενισχύει τη συγκεντρωτικότητα και όχι την αποκεντρωτικότητα, δηλαδή το να επιλύονται τα προβλήματα των κατοίκων δίπλα τους ή με τη βοήθεια κάποιων που θα είναι δίπλα τους. Πώς θα τα επιλύσουμε τα προβλήματα? Δηλαδή θα μας αφήνουν βορρά στον οποιοδήποτε αύριο, αν έχει τη διάθεση να μας τα επιλύσει, και αν μια μικρή κοινότητα ή μικρές κοινότητες δεν καταφέρουν να εκλέξουν αντιπροσώπους στους δημοτικούς συμβούλους, θα τους αγνοήσουν εντελώς, θα τους αφήσουν εντελώς να ερημώσουν. Ήδη ερημώνει η Ήπεθρος. Έχουν πάει αυτοί που κάνανε τον νόμο στο Ήπεθρο, έχουν ζήσει σε χωριά, να δούνε πως ζει ο κόσμος σε χωριά. Έχουν καταλάβει, έχουν αντιληφθεί ότι η καρδιά της πληθυσμού, η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στην Ήπεθρο, και ότι ο κόσμος εκεί βασανίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ, σκάβοντας, δουλεύοντας σκληρά για να επιβιώσει και προσπαθώντας νοικοκυρεμένα να κρατήσει τα χωριά του με έναν τρόπο που να αρέσει καταρχάς τους ίδιους τους αυτούς που ζουν εκεί. Αυτό ποιος μας το διασφαλίζει μετά? Είναι, θεωρώ, που είναι μια επιπόλαια ενέργεια εκ μέρους αυτού ο οποίος της καρπίστηκε και μας την μπασάρει για πρόταση νόμου, εκτός και αν μέσα στα μνημόνια που έχουν υπογράψει, δεν το ξέρω αυτό, εάν υπάρχει πρόβλεψη να καταργηθούν οι κοινότητες, γιατί το κόστος το οποίο επιβαρύνουν τους Δήμους, π.χ. ο Παντελάκης πρόεδρος του Μύρτους, λόγω χιλιομετρικής απόστασης επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου με 280 ευρώ το μήνα. Φανταστείτε ότι δεν φτάνουν ούτε στις βενζίνες, και όσοι εργαζόμενοι στα κοινά θα καταλάβουν ότι αυτά τα λεφτά δεν φτάνουν σε κεράσματα που πρέπει να κάνει ένας πρόεδρος. Γιατί έτσι είναι και οι δημόσιες σχέσεις μέσα στο χωριό. Πρέπει να βγαίνεις, να παρακολουθείς την κοινωνία, να θα κεράσεις, να σε κεράσουν, συμβαίνουν αυτά. Αυτό λοιπόν το τεράστιο κόστος προσπαθούν να κερδίσει ο Δήμος, ας μας πούνε ότι δεν θέλουν να καταβάλουν κόστος, και κάποιοι θα βρεθούν χωρίς καν αμοιβή να υπηρετούν τα χωριά τους. Αν αυτό είναι το ζητούμενο και του θέλουν να κερδίσουν το κόστος αυτό το οποίο επιβαρύνεται η Δήμη λόγω της ύπαρξης των τοπικών συμβουλίων, ας μας πούν ξεκάθαρα ότι θέλουν να αποφύγουν το κόστος. Αλλά μην καταργήσουν τα συμβούλια, και θα βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι χωρίς καμία αξίωση και αποδημίωση θα υπηρετήσουν τις τοπικές κοινωνίες για να μπορούμε να επιλύσουμε προβλήματα οργανωτικά πια. Οργανωτικά. Δεν μπορεί να υπάρχουν, να λειτουργήσουν χωριά χωρίς αυτή τη μορφή οργάνωσης, η ύπαρξη του κοινοτήτου. Μάλιστα.
Μάλιστα, λοιπόν, οπότε γίνεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατατίθεται αυτή η διαμορφωμένη πρόταση και αντίρρηση για το σχέδιο νόμου αυτό και την άποψη του Σκουρλέτη, όπως μας λέτε, για την άποψη του Σκουρλέτη, και το παρακολουθούμε το θέμα να δούμε τι θα γίνει, έτσι. Ακριβώς, αν... περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί ξέρετε, κυρία Βεγγράκη, πάρα πολλοί δεν έχουν καταλάβει τι πρόταση. Πάρα πολλοί δεν έχουν καταλάβει την πρόταση και πολλοί και προέδροι. Δεν έχουν καταλάβει. Εμείς για ένα μόνο λόγο το αναδεικνύουμε και για ένα μόνο λόγο προσπαθήσαμε για να καταλάβουν. Όσο με αφορά, έχω ξέρνει οι κάτοικοι στον Πύρτος, αν εγώ επιθυμώ να είμαι η πρόεδρος, θα φορά ή όχι. Δεν είναι το ζητούμενο ποιοι θα είναι οι επόμενοι πρόεδροι. Ναι, το ζητούμενο είναι προσωπικό... ότι πρέπει να υπάρχουν πρόεδροι. Πρέπει να υπάρχουν πρόεδροι στα χωριά. Προς Θεού. Προς Θεού να κάνουν πίσω να διορθώσουν τη διάταξη. Απευθύνω έκκληση προς την νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ Νομούλα Στίου. Προς την τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Νομούλα Στίου. Μην προχωρήσουν σε αυτό το έκτρωμα. Αυτό το έκτρωμα που όλοι τους κατάγονται από χωριά. Να ζητώ την παρέμβαση του βουλευτή, του κυρίου Θαπεσανιώτη, του κυβερνητικού βουλευτή. Ζητώ την παρέμβαση όλων όσοι αντιλαμβάνονται τι θα συμβεί στα χωριά με αυτό το έκτρωμα που πάει στη Βουλή όσον αφορά τη συγκεκριμένη διάταξη. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το έχουμε στο νου μας και θέλει πολύ η μελέτη. Αυτό είναι μεγάλο το τι αλλάζει ακριβώς. Έχουμε απομονώσει το σημείο που μιλάει για τις τοπικές κοινότητες. Αν θέλετε, εγώ έχω μία απόφαση τοπικού συμβουλίου. Ναι. Έχω μία απόφαση τοπικού συμβουλίου, την οποία αν θέλετε ευχαρίστω σας τη διαβάσω. Όχι, τη διάβασε και ο κύριος Δαμασκινάκης, οπότε μην μπαίνετε στον κόπο. Γιατί μιλήσαμε για τον κύριο Δαμασκινάκη, ο οποίος. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ο κύριος Δαμασκινάκης εξάλλου την Πρωτοβουλία να καλέσει. Ο αρχαιότερος μας είπε. Έτσι κι αλλιώς, γενικά για τον. Ο κύριος Δαμασκινάκης, κύριο Δεγράκη, είναι άνθρωπος ο οποίος έχει χρόνια εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση της κοινότητας. Πρώτον. Δεύτερον, είναι άνθρωπος έντιμος, με ήθος, με ποιότητα, αν ιδιωτελής. Γνωρίζω πολύ καλά τον άνθρωπο, είναι εντελώς ανιδιοτελής, σε αντίθεση με κάποιους άλλους που δεν είναι. Όπως, δεν αναφέρομαι, τίποτα περισσότερο, τίποτα περισσότερο. Καλά. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Εντάξει, μην ανάψουμε φωτιές τώρα σήμερα, όχι. Και αν ανάψουμε και φωτιές, είμαι διατεθειμένος να του βάλω και πετρέλαιο, δεν θα δυναμώσουμε χρήστη. Δεν είμαι από αυτούς που κυκλοφορώ σε φωτιές εγώ. Εγώ μάθω ότι το αντιμετωπίζω από το 1984 και το αντιμετωπίζω με αποτελεσματικότητα. Δεν κολλώνω σε καμία φωτιά. Οποιοδήποτε θέλει. Ό,τι λέω, έχω επίγνωση αυτού που λέω. Αλλά ας σταματήσω εκεί. Καλά. Εντάξει, αν μην προκληθώ όμως για να συνεχίσω. Ναι. Καλά, δεν θα το συνεχίσω τότε να σας προκαλέσω. Πρόσεχε, σταματώ, κυρία Πεδαράκη, εκεί. Το ζητούμενο δεν είναι η ιδιοτέλεια και η ιδιοτέλεια αυτή τη στιγμή. Το ζητούμενο είναι η διάταξη, η συγκεκριμένη, η οποία καταστρέφει τις κοινότητες. Και εμείς οι οποίοι υπηρετούμε τις κοινότητες με πλήρη ιδιοτέλεια, με πλήρη, το επαναλαμβάνω, το τονίζω. Με πλήρη ιδιοτέλεια και μοναδική μας διάσταση για ενασχόληση στις κοινότητες είναι το πάθος μας για τα κοινά, το πάθος μας για το χωριό μας, η αγάπη μας για τους συγχωριανούς μας. Είναι καμαρώνομαι, αν βλέπετε καθημερινά βγάζω μια φωτογραφία από το τρίγωνο που μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί να καθυστέρησε το κάνει, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ με τα τριαντάφυλλα. Με αυτό το στέλιο, ένα όμορφο πράγμα που έγινε και συγχαρητήρια στη Γεωπόνο Δήμου που το έκανε. Καθυστέρησε, επαναλαμβάνω πάρα πολύ. Και εκεί ήταν η διαφωνία μας. Όπως έγινε ένα ωραίο πράγμα. Εγώ πάω κάθε μέρα και βγάζω φωτογραφία και τη βάζω στον αέρα. Γιατί μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω το χωριό καθαρό. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τα προβλήματα λιμένα. Όπως βλέπω τις λακκούβες, τρέχω και τις φτιάχνω, πήρα και τις έφτιαξα. Μ' αρέσει να βλέπω το νεκροταφείο καθαρό. Μ' αρέσει να ασβεστώνω το χωριό. Μ' αρέσει να έχω να βοηθώ και να βοηθούμε. Μ' αρέσουν τα πάντα. Μ' αρέσει την εργασία. Όταν τη βρίσκω, την επιδιώκω. Άμα δεν τη βρίσκω, συγκρούομαι. Αυτός είμαι. Σ' όποιο αρέσω. Αν δεν αρέσω, δεν πειράζει. Δεν μπορεί να αρέσουμε και σε όλους. Όμως αυτός είμαι εγώ. Αυτός είναι. Αυτό που δεν είμαι όμως και μπορώ να το βρείτε με παντού, δεν υπήρξε ποτέ στην ανάμειξή μου στα κοινά ιδιοτελής. Ούτε ένα λεπτό με σκέφτηκα το συμφέρον μου. Ούτε ένα. Αυτό με κατηγορεί και η γυναίκα μου, αυτό με κατηγορούν και τα παιδιά μου. Αλλά δεν μετανιώνω γι' αυτό. Είμαι υπερήφανος για τα παιδιά μου και θα σηκώνω τα παιδιά μου για αύριο να πεθάνω, τα παιδιά μου θα κυκλοφορούν με το κεφάλι ψηλά.
Ο πατέρας τους ούτε έκλεψε, ούτε διανοήθηκε, ούτε διανοείται για το μέλλον. Δεν έχω, δεν έλα ούτε τη γυναίκα μου σε θέση για να τη δίνω λεφτά. Δεν διεκδίκησα να έχει πηγή να πασχόλει στο χωριό μου σε θέσεις για να βολέψω κάποιον την οικογένειά μου και ούτε θα το κάνω. Δεν επιτρέπω αυτό το πράγμα στον εαυτό μου. Κλείνω εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσω. Εκνευρίστηκα, αλλά έχω λόγους. Ναι, αυτοί, τέλος πάντων, τους λόγους θα θέλαμε να τους αναλύσουμε. Όχι, εντάξει, όχι τώρα, σε κάποια άλλη στιγμή όμως, γιατί το να καταγγέλουμε ανώνυμα είναι σαν να μιλάμε κάτι. Γνωρίζουνε. Όχι, γνωρίζουν αυτοί που ακούνε και ξέρουν. Γνωρίζουν, αυτοί θέλουν να γνωρίζουν. Αυτοί θέλουν να γνωρίζουν για να σιωπούν κιόλας. Ναι, ναι. Οι υπόλοιποι όμως εμείς που δεν γνωρίζουμε. Δεν είναι θέμα αντιπαράθεση με κανέναν. Δεν αντιπαραθέτουμε κανέναν. Το ζητούμενο, κυρία Δεγράκη, αυτή τη στιγμή είναι ότι η κοινότητα διαλύεται. Ας επικεντρώσουμε την προσοχή μας εκεί. Το άλλο είναι μια προσωπική μικρία με οποία δημοσιοποιώ. Αλλά εγώ είμαι, η ζωή μου είναι διάφανη. Μάλιστα. Διάφανη. Μάλιστα. Λάθη στην προσωπική μου ζωή έχω κάνει. Στην οικογενειακή μου ζωή έχω κάνει. Δεν μπορεί, δεν θα βρεθεί ένας να με κατηγορήσει για το παραμικρό για ένα ευρώ σε όλη μου τη ζωή μου και με 57 χρονών. Προκαλώ τον οποιοδήποτε, το προκαλώ δημόσιο. Είτε από το Ηράκλειο, είτε από τα χρόνια, είτε εδώ. Προκαλώ δημόσια. Έτσι αισθανόμαι τα κοινά. Αυτό διδάσκω στα παιδιά στο σχολείο και αυτό θα συνεχίσω να διδάσκω. Και δεν αυτή η διδασκαλία πρέπει να προέρχεται μέσα από πράξη. Μέσα από το τι κάνεις ο ίδιος. Αλλιώς θα είχα πρόβλημα να διδάξω το πράγμα. Πολύ σωστά τα λέτε. Λοιπόν, να σας ρωτήσω ακόμα κάτι που ενδεχομένως να είναι σε λίγο θέμα της εκπομπής. Είναι για αυτές τις αποζημιώσεις όσον αφορά τους πυρόπληκτους. Ενδεχομένως να έχουμε την περιφερειάρχη σε λίγο, την αντιπεριφερειάρχη μας σε λίγο. Ναι, να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Πυρόπληκτες και το Μύτους και η Ανατολή, έτσι και η περιοχή από την πυρκαγιά της 21ης Απριλίου. Έχουμε κάτι να πούμε, κύριε Πρόεδρε? Κύριε Βεγαράκη, έχουμε κάτι να πούμε. Ναι. Καλά κάνατε την ερωτήση, σας ευχαριστώ πολύ. Έχει προέλθει, υπάρχει μια διάταξη τώρα με μια κοινή υπουργική απόφαση, αν δεν καταλάβω. Ναι, κοινή υπουργική. Η οποία δεν καταλαβαίνω πραγματικά το περιεχόμενό της. Θα ήθελα να είναι μάλλον όπως το καταλαβαίνω. Δηλαδή, επί ένα χρόνο, θυμόσαστε πέρυσι και με δική σας πρωτοβουλία, τι έγινε πέρυσι, με πρωτοβουλία του σταθμού σας, οφείλουμε να το δηλώνουμε, γιατί τα μέσα μαζικής επικοινωνίας πρόταξε σημαντικό ρόλο σε κοινωνικά προβλήματα. Είμαι από αυτούς που το πιστεύω και θα συνεχίσω να το πιστεύω. Εκεί είχα έρθει κι εγώ. Θυμάμαι τον κύριο Πανταζή για να τον βοηθήσω με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι πάθανε τη μεγάλη ζημιά. Συμμετείχαμε σε μια επιτροπή. Τώρα ήρθε λοιπόν η κυβέρνηση και έβγαλε μια κοινή υπουργική απόφαση που θέλω να πιστεύω ότι αναφέρεται σε πάγιες εγκαταστάσεις που πάθανε ζημιά. Δηλαδή, για να εξηγήσω να καταλάβει ο κόσμος, θέλω να πιστεύω ότι θα εξομοιώσει τις πάγιες εγκαταστάσεις που ήταν χλωκίδια με αγρικίες, με σπίτια. Γιατί για τον αγρότη που καίγεται το θερμοκήπιο του, το θερμοκήπιο είναι το κεφάλαιό του, είναι το σπίτι του, είναι η αγρικία του. Είναι η παραγωγική βάση απάνω στην οποία στηρίζεται. Άρα, εφόσον λοιπόν λέει ότι θα αποζημιώσει τις αγρικίες, άρα θεωρώ ότι ο νόμος πρέπει λοιπόν λογικά, έτσι το σκέφτομαι, ότι πρέπει να εξομοιώσει λοιπόν τα θερμοκήπια με κατοικία, με αγρικία και να αποζημιώσει λοιπόν τους ανθρώπους που πάθανε ζημιά. Διαφορετικά, αν δεν το κάνει, είναι ένας πυροβολισμός στον αέρα, ο οποίος το μόνο στόχο που έχει είναι να ακουστεί ο πυροβολισμός. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι άντε να είναι ένα-δυο σπίτια που μπορούν να αποζημιωθούν, κύριε Παντελάκη. Εγώ θυμάμαι τις δηλώσεις, θυμάμαι κύριε Δεγαράκη πέρσι. Θυμάμαι τις δηλώσεις. Ένα-δυο αγρικίες είχαν δηλωθεί με την έννοια της αγρικίας, όπως εάν εφαρμοστεί με τον νόμο, δεν έχουν δικαίωμα από τον ούτε αυτές. Ναι, το αντιλαμβάνω. Ξέρετε τι αντιμετωπίσαμε, το θυμόσαστε πέρσι. Πώς αντιμετωπίσαμε φαινόμενα ανθρώπων, οι οποίοι δεν έπαθε ζημιά το θερμοκήπιο του και πάθανε 100.000 ζημιά σε μηχανήματα. Έτσι, αποθήκη. Αποθήκη δηλαδή, ή αντιστρόφως. Όμως προσέξτε, θέλω να γίνει σαφές. Θεωρώ, αν θέλουν να έχει διάταξη,
και ζητούμε να έχει νόημα η διάταξη, να εξομοιωθούν με την έννοια της αγρικίας, να είναι η θερμοκηπιακή καλλιέργεια, η θερμοκήπια. Αυτό δεν νομίζω ότι θα μπορεί να περάσει με τίποτα. Νομικό είναι, νομικό είναι το θέμα. Θα μπορούσε, μπορεί να περάσει, αλλά αρκεί να υπάρχει διάθεση. Αλλιώς δεν νόημα είσαι, δεν παραφέρομαι. Ναι, ναι, τέλος πάντων, είναι μεγάλο θέμα. Για να δούμε τώρα, η κυρία Πετράκη θα μας πει σε λιγάκι που θα την έχουμε εδώ. Εξηγήσει, κύριε Πετράκη, τι χαιρετισμούς μας μεταφέρετε. Πάντως η κυρία Πετράκη, οφείλουμε να πούμε, ναι, την περιοχή της περιφέρειας. Οι μόνοι οι οποίοι ανταποκριθήκαν και βοηθήσαν στις πρόπληξεις τους ήταν με 100.000 ευρώ, αλλά ξέρω στους Ελλήνες. Οι μόνοι που ανταποκριθήκαν. Κανείς άλλος δεν ανταποκρίθηκε. Ο Παναγιώτης του Κουρουμπλής, ο υπουργός των εσωτερικών, είχε υποσχεθεί να δώσει κάποια χρήματα. Άλλαξε ο υπουργός. Τίποτα δεν έγινε από εκεί πέρα. Αχ, καλά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Παντελάκη, την καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ την καλημέρα. Όμορφο Μύρτος. Που μας δίνετε δυνατότητα να τοποθετηθούμε σε θέματα πάντα, που μας αφορούν και νομίζω είναι σοβαρά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια. Αυτά λοιπόν.